υγεία και ειδικότερα όσα συμβαίνουν στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας και ακόμη πιο ειδικά στην Ορθοπαιδική Κλινική. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής φιλοξενούμε τον υπεύθυνο της κλινικής, τον γιατρό Σωτήρη Νταβέλη, για να μας δώσει λεπτομέρειες για την κατάσταση που για μία ακόμη φορά αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό ίδρυμα. Καλησπέρα σας, κύριε Νταβέλη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την κλήση σας. Είμαι υπόχρεος, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να πω δημόσια το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ορθοπαιδική Κλινική της Κυπαρισίας τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι δική μας υποχρέωση. Έχουμε πολλές φορές αναφερθεί και με ρεπορτάζ, θα τα έχετε δει, στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας και τις ελλείψεις. Ναι. Αλλά νομίζω ότι λαμβάνουν όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις μήνα με το μήνα όλα αυτά. Ακριβώς, ακριβώς. Το πρόβλημα στην Ορθοπαιδική Κλινική της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισίας είναι. Επαναλαμβάνεται ακριβώς το ίδιο τα 3 τελευταία χρόνια που είμαι εγώ υπεύθυνος ορθοπαιδικής κλινικής και που ξεκίνησα να την επαναλειτουργώ, γιατί για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υφίσταται ορθοπαιδική κλινική. Και το πρόβλημα αυτό έγινε ακόμα πιο έντονο τελευταίο 1,5 χρόνο που δεν έχουμε διοίκηση. Γιατί δυστυχώς ο παλιός δήμαρχος διοικητής, ο κ. Μπασάκος, παραιτήθηκε γιατί ήταν υποψήφιος για δημοτικό σύμβουλο συντήμαρχο στην Ανατολική Μάνη και μείνανε. Ο κ. Μπέζος έκανε τα μέσα που μπορούσε να βοηθήσει ο υπάρχον διευθυντής διοικητής του νοσοκομείου Καλαμάτας, αλλά εξ αποστάσεως τα προβλήματα δεν λύνονται τόσο εύκολα. Το πρόβλημά μας είναι ότι για ακόμα μια φορά, στην αρχή της περίοδου του καλοκαιριού, η νοσηλευτική ομάδα, η ορθοπαιδική κλινική της νοσηλευτικής μονάδας και παρουσίας έμεινε χωρίς μπάτζετ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς από εδώ και πέρα, σαν κλινική, κλείνουμε. Δεν μπορούμε να χειρουργήσουμε. Παρά μόνο κάνουμε εξωτερικά ιατρία. Και είμαστε αναγκασμένοι όλα τα περιστατικά που χρειάζονται χειρουργείο να τα παραπέμπουμε στον νοσηλευτική μονάδα Καλαμάτας. Πράγμα που επιβαραίνει ακόμα περισσότερο το βαρημένο έργο της ορθοπαιδικής κλινικής στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση μας. Να πούμε επίσης ότι επειδή κατά καιρούς έχουν ανακύψει πάρα πολλά ζητήματα, ακόμη αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με, μέχρι και για κάποιον απλό υπέρηχο ή για μια ακτινογραφία ή δεν ξέρω ποια άλλα ζητήματα είχατε, θα έπρεπε να μεταφερθούν στην Καλαμάτα. Και μιλάμε για ένα νοσοκομείο όπου εξυπηρετεί ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, θα λέει κανείς, κατοίκων, γιατί έχουμε και την Τριφυλία αλλά και τον γειτονικό νομό. Το νότιο μέρος του νομού Ηλίας. Ο πληθυσμός αυτός τα χειμώνα είναι περίπου 50.000 κόσμο που καλύπτουμε και το καλοκαίρι τουλάχιστον τριπλασιάζεται. Και μια και είναι και η ειδικότητά σας τέτοια, με μια περιοχή με πολλά τροχαία επίσης. Ακριβώς. Τροχαία, κατάγματα, γεωργικά ατυχήματα. Να φανταστείτε, το έργο μας στην περίοδο του κορονοϊού μας, σε απόλυτη καραντίνα, τριπλασιάστηκε μέσα από τους 2 μήνες. Εμείς σταματήσαμε να χειρουργούμε όλη αυτή την περίοδο. Και χτυπούσα το καμπανάκι κινδύνου στη διοίκηση, στην υπάρχον διοίκηση του νοσοκομείου Κυπαρισίας, ότι εγώ θα μείνω χωρίς προϋπολογισμό από τα τέλη Μαρτίου και δεν έκαναν ακριβώς τίποτα. Με αποτέλεσμα, τώρα, σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η υπεύθυνος του ΔΣ νοσοκομείου Γουνού Μεσσηνίας με ενημέρωσε ότι προϋπολογισμό δεν υπάρχει. Η επόμενη αναθεώρηση του προϋπολογισμού θα αργήσει ένα μήνα. Άρα για τον 1,5 μήνα εγώ δεν θα έχω χρήματα να μπορέσω να κάνω χειρουργία. Έχει λάβει κανείς θέση επίσημη, κάποια απάντηση? Όχι, όχι. Κοιτάξτε, έχω πάει πάρα πολλές φορές στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Από εκεί δεν έχω παράπονο. Με έχουν βοηθήσει. Έχω πάει, που δεν είναι το έργο μου αυτό, εγώ είμαι γιατρός, δεν είμαι λογιστής, μέχρι την 6η ΔΥΠΕ, στον ΔΥΠΕΑΡΧΗ, τον κύριο Καρβέλη. Μου έλυσε το πρόβλημα, έδωσε εντολή άμεσα να λυθεί το πρόβλημα, παίρνοντας τηλέφωνο τους διοικητικούς του νοσοκομείου Κυπαρισίας. Το πρόβλημα είναι εκεί. Οι διοικητικοί του νοσοκομείου Κυπαρισίας κολλησιεργούν. Δεν ξέρω γιατί. Τώρα μιλάω ανοιχτά. Έχω φτάσει σε σημείο που έχω βγει έξω τα ρούχα μου. Δυστυχώς μιλάω με απλά ελληνικά. Έχω αγανακτήσει. Γιατί χτυπάω το καμπανάκι κινδύνου. Τόσο καιρό θα μείνουμε χωρίς χρήματα, θα μείνουμε χωρίς χρήματα και δεν είναι πρώτη φορά. Επαναλαμβάνουμε ακριβώς το ίδιο λάθος τα τελευταία 2 χρόνια. Πείτε τον πρώτο χρόνο που δεν γνωρίζανε και ο προϋπολογισμός έπρεπε να αναθεωρηθεί, δεν υπήρχε πρόβλημα. Αλλά το δεύτερο, τον τρίτο χρόνο, τον τέταρτο χρόνο της εργασίας μου στο νοσοκομείο αυτό, με μια πληθώρα χειρουργείων, έχουμε ξεπεράσει 600 χειρουργία αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Όσα είπατε ακριβώς. 600 χειρουργία, 670 χειρουργία έχουμε κάνει τα τελευταία 3 χρόνια στο νοσοκομείο αυτό, στην Ορθοπαιδική Κλινική. Και παλεύουμε συνεχώς για αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Πού δεν γίνεται.
Και φτάσαμε στο σημείο αυτό να ξεκινάει η καλοκαιρινή σεζόν και να μην έχουμε ούτε ένα ευρώ στο ταμείο μας. Άρα είναι θέμα διοικητικό κατά βάση αυτή τη φορά. Καθαρά. Δεν έχω παράπονο ούτε από το νοσοκομείο της Καλαμάτας, από το διοίκηση του νοσοκομείου Καλαμάτας, ούτε από τη ΔΥΠΕ. Δηλαδή στην πραγματικότητα υπάρχει διαθέσιμο, αλλά δεν έχει γίνει διαδικασία ώστε να φτάσει. Δεν έγινε σωστή διαδικασία. Γιατί εγώ, απλά ελληνικά, κάθε πρώτη του χρόνου τους λέω, αν μπορείτε να μου βάλετε στον προϋπολογισμό μου 100 με 150.000 ευρώ, να ξέρω να μοιράζω το ποσό αυτό ισόνομα στους 12 μήνες, περίπου 10.000 ευρώ, είμαι ικανοποιημένος αρκετά, έτσι ώστε να λύσω τις πάγιες ανάγκες των χειρουργείων και όλων των αναγκών που έχει ορθοπαιδική κλινική. Να ρωτήσω, κύριε Νταβέλη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους αναγκαστικά τους στέλνετε ακόμη και κάποια επίγοντα. Όλα τα επίγοντα περιστατικά εδώ και 4 μέρες, που μας ανακοινώθηκε επίσημα ότι δεν υπάρχει προϋπολογισμός, πηγαίνουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Και επειδή έχει κλείσει και ένας χρόνος από τις εκλογές και αυτό είναι λίγο ενοχλητικό, συμβαίνει κάθε χρόνο, βέβαια τους καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους, εμφανίζονται, τους βλέπεις διαρκώς μπροστά σου προεκλογικά, κάποια στιγμή, είτε επειδή δεν έχουν εκλεγεί, είτε επειδή έχουν πολύ περισσότερα να κάνουν και πολλές δουλειές, δεν εμφανίζονται όσο θα έπρεπε. Από αυτούς, πολιτευτές, βουλευτές, είναι και πολλοί, ζωή να έχουν κανείς. Εγώ προτίμησα να ενημερώσω τον άμεσα προϊστάμενό μου, που είναι ο Διπεάρχης, ο κ. Καρβέλης. Δεν έχω κανένα παράπονο, ανταπεξήθηκε αμέσως στο πρόβλημά μου, δύο φορές που πήγα πέρσι τον Νοέμβριο και φέτος πριν 4-5 μέρες, τόλισε το πρόβλημα. Η διαδικασία είναι που κόλλησε η αργή. Μάλιστα. Γιατί από τη στιγμή που παίρνεις κάποια εντολή, έχει ένα χρονικό διάστημα. Αλλά για να φτάσω σε αυτό το σημείο, αυτό δεν έπρεπε να έχει γίνει. Αυτό έπρεπε να έχει λυθεί από τα έσωθεν εδώ και ένα μήνα, δύο μήνες. Αφού γνωρίζει το πρόβλημα η διοίκηση του νοσοκομείου, έπρεπε να έχει προβλέψει. Όταν έχω χτυπήσει το καμπανάκι, επαναλαμβάνω, του κινδύνου από το Μάρτιο. Και όταν δεν έχουμε και έτσι στην κεφαλή διοίκηση ακόμη με όλα όσα έχουν γίνει. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή είναι ακέφαλο το νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Δεν έχουμε σε κάποιον να απευθυνθούμε, να λύσει άμεσα το πρόβλημα, να μεταβάσει το πρόβλημα αυτό, να μεταφέρει το πρόβλημα αυτό. Άνωθεν, ή στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, ή στη ΔΥΠΕ, ή ακόμη καμπόμα στο Υπουργείο Υγείας. Ωραία, θα το δούμε και εμείς, να απευθυνθούμε και εμείς με τη σειρά μας. Ίσως και με αυτήν την παρέμβασή σας κινητοποιηθούν έστω. Είναι το τελευταίο όπλο που έχω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμα μια φορά, να αντιμετωπίσω αυτή τη γραφειοκρατία, αυτή την τολισιεργία. Εγώ ξεκίνησα από το μηδέν σε αυτή την κλινική. Την οργάνωσα σιγά σιγά με αποτέλεσμα να δείξει ένα έργο. Και το έργο φαίνεται μέσα και από τα χειρουργεία μας και μέσα από την ημερίδα που έκανα πριν ένα χρόνο στην Κυπαρισία, φαίνοντας τους κορυφαίους γιατρούς ορθοπαιδικούς αρθροσκόπους από όλο τον κόσμο. Να κάνουμε ημερίδα αρθροσκοπική στην πόλη της Κυπαρισίας. Αλλά δεν είναι δυνατόν κάποια γραφειοκρατικά προβλήματα να μπλοκάρουν την ομαλή οργάνωση, εξέλιξη της ορθοπαιδικής κλινικής του νοσοκομείου Κυπαρισίας. Αν δεν θέλουν να δουλέψουμε, να μας το πούνε ευθέως. Δεν δουλεύετε. Να ψάξουμε να βρούμε κάπου αλλού να πάμε να δουλέψουμε. Εγώ έχω όλη την ευχαρίστηση να δουλέψω. Έχω ενέργεια. Ο συνάδελφος μου, ο Φωτεινόπουλος, που ήρθε πριν 8 μήνες, το ίδιο. Και μας μπλοκάρουν τα γραφειοκρατικά θέματα. Και να θυμίσουμε, έτσι κλείνοντας, ότι δεν είναι μόνο η ορθοπαιδική κλινική. Έτσι μιλάμε και για ελλείψεις και για πολλά προβλήματα σε πολλά επίπεδα στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Στα υπόλοιπα επίπεδα του νοσοκομείου Κυπαρισίας, τα πράγματα είναι αρκετά καλά, όχι τέλεια, πουθενά δεν είναι τέλεια. Υπάρχουν όμως κάποιες κλινικές θέσεις κλειδιά που έχουμε λήψη προσωπικού. Πραγματικά. Εκεί είναι σημαντικό, δηλαδή το ακτινολογικό. Με δύο γιατρούς δεν μπορεί να καλυφθεί και 30 μέρες. Το καταλαβαίνετε. Είναι αυτή και αδύνατο. Το παθολογικό το ίδιο. Το χειρουργικό το ίδιο. Αλλά εμείς είμαστε με δεμένα χέρια. Όταν δεν μπορεί να χειρουργήσει ο ορθοπαιδικός ένα κάταγμα, τι κάνουμε. Καταδικάζουμε ένα ασθενή, έτσι, με όλους τους κινδύνους, να πάθει πνευμονική εμβολή, να αιμορραγήσει, να το στείλουμε μία ώρα μακριά να χειρουργηθεί, τουλάχιστον. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Καλή δύναμη.